Βεβαίως το ότι πλέον γίνεται ο υπερηγέτης της Τουρκίας, μιας πολύ μεγάλης δύναμης, αυτό θα πρέπει να το υπολογίζουμε, είναι γεγονός. Το ότι πολλοί ξένοι παρατηρητές λένε ότι ανταγωνίζεται την εποχή πια του Κεμάλ Ατατούρκ και θα ήθελα να δείτε τη φωτογραφία του κρεμασμένη δίπλα στο Κεμάλ Ατατούρκ στα δημόσια κτίρια. Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει το αύριο. Η δική σας εκτίμηση σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το πώς θα συμπεριφέρεται στη Δύση συνολικότερα ο Ερντογάν. Η πρώτη του δήλωση η οποία αφορούσε Συρία δείχνει μια διάθεση του να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εκεί. Έβαλε όμως και μια διάσταση άλλη, να ελευθερώσουμε εδάφη να γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγες σε Σύριοι τους οποίους φιλοξενούμε. Προσφυγικό, έτσι, ναι, για να... Είναι στην εξίσωση και στην γεωπολιτική ατζέντα της χώρας, με την έννοια τα ενεργειακά, αλλά και στο προσφυγικό Ερντογάν, ένας παράγοντας που δίπλα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δίπλα μας είναι. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, περιμένω να δω τι θα κάνει τώρα πια, αισθανόμενος πολύ πιο ισχυρός μέσα στην τουρκική επικράτεια, με όλους εκείνους με τους οποίους θα έχει χαλάσει, διότι δεν νομίζω να έχει αφήσει και κάποιον που να είναι σε μια καλή διπλωματικοπολιτική σχέση. Και σαφώς παίζει έναν βασικό παράγοντα η οικονομία της Τουρκίας και έχει αρκετά προβλήματα. Ένας από τους λόγους λένε ότι ένας από τους λόγους που επίσπευσε τις εκλογές ήταν ακριβώς η κατάρρευση της λίρας και γενικά η οικονομία. Όμως η Τουρκία είναι μια τεράστια και βιομηχανική δύναμη. Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν ασκάσει σαφούσκα η οικονομία της. Από την άλλη την πλευρά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο σοφά κινείται η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου και γενικότερα της ευρύτερης και εγκύτερης περιοχής. Διότι απέναντι σε έναν απρόβλεπτο και νευρικό γείτονα, νομίζω ότι είμαστε νέο πυλώνας απόλυτης σταθερότητας με την εξωτερική μας πολιτική. Επομένως, εμείς δεν τσιμπάμε στις παγίδες Ερντογάν. Και ούτε πρέπει. Και ούτε πρέπει. Γιατί αυτός μπορεί να κλιμακώνει ρητορία ή ενδεχομένως και κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Εμείς θα πρέπει να επιδεικνύουμε πάντα αυτό τον σταθεροποιητικό παράγοντα, ότι είμαστε ένας παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω αλλιώς. Πάλι ένας από τους κορυφαίους υπουργούς του κ. Ερντογάν μου έλεγε πάλι σε μια σύνοδο κορυφή στην οποία μετήχα ότι ο υπουργός σας άμυνας δεν μας διευκολύνει με τις δηλώσεις. Και λέω stop. Όταν οι δικοί σας βγαίνουν και κάνουν τα μοίρια όσα προκλητικά απέναντί μας με τις δηλώσεις τους, ο δικός μας είναι υπουργός άμυνας, δεν είναι διευθυντής σχολής μπαλέτου. Δηλαδή πρέπει να μιλάει ανάλογα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πω πως η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας όταν πρέπει είναι καυστική, αλλά γενικώς είμαστε μια Ελλάδα η οποία θέλουμε να μιλάμε, να ασκούμε την διπλωματία, δημιουργώντας, επαναλαμβάνω, τις προϋποθέσεις μια σταθερότητα στην περιοχή. Επομένως, περιμένουμε μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την εκλογή. Μακάρι να προκύψει από την πλευρά της Τουρκίας. Μακάρι. Αυτό λέει, είναι κάτι που το θέλουμε πώς και πώς. Από την άλλη την πλευρά, ναι, θα πω αυτό που έθεσα στη σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης που έγινε στη Δανία, γιατί οι Δανείοι είχαν την Προεδρία, ότι θα πρέπει να σταματήσει τα παιχνίδια η Τουρκία σε σχέση με τους δύο στρατικούς και να τους ελευθερώσει το γρηγορότερο δυνατόν. Πάμε τώρα και στο θέμα του προσφυγικού. Είχαμε τη μήνυ σύνοδο. Εγώ έμεινα το προπαρασκευαστική. Πρωί. Προπαρασκευαστική. Κανείς δεν περίμενε αποφάσεις. Ουσιαστικά πέσανε τα θέματα και οι θέσεις, οι διαφορετικές θέσεις μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε από τη μία την πλευρά την Ιταλία και τον Κόντε, ο οποίος λέει: κοιτάξτε, δεν είναι δίκαιο να δεχόμαστε μόνο εμείς οι χώρες υποδοχής όλο αυτό το προσφυγικό κύμα και εσείς οι δυτικοευρωπαίοι, οι βορειοευρωπαίοι που δεν έχετε σύνορα να μας επαναπροωθείτε όλους τους μετανάστες. Λοιπόν, εδώ μου βάζετε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Όταν ο Νίκος Κοντζιάς με έστειλε στην Σύνοδο Κορυφής της Αφρικανικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στο Αμπιτζάν στην ακτή του Λεφαντοστού, όπου μίλησε Μέρκελ, μίλησε Μακρόν, μίλησαν οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρώπης, ο κύριος Τούσκ με πήρε από το τρίτο γκρουπ και με έβαλε στο πρώτο να μιλήσω αμέσως μετά τους προέδρους, διότι αντιλαμβανόταν ότι η Ελλάδα έχει το κύριο λόγο μαζί με Ιταλούς και Μαλτέζους για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Στο Παλέρμο, όταν έγινε μια αντίστοιχη σύνοδος υπουργική, οι Ιταλοί με έβαλαν και μίλησε σχεδόν από τους τελευταίους και διαμαρτυρήθηκα πολύ έντονα. Άρα, ξέρετε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Έτσι. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό όμως προκύπτει και από αυτή την μίνι σύνοδο και βγαίνει και ο τίτλος ότι όμως μπορεί να λυθεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι παγκόσμιο.
με τον καθένα να κοιτάει την πάρτη του. Κοιτάξτε, όταν έχεις το δικαίωμα να ζητάς ισότητα σε αυτά που προσλαμβάνεις από την Ευρώπη, τότε πρέπει να έχεις και την ισότητα σε αυτά που δίνεις για την Ευρώπη. Και επειδή, ξέρετε, γύρισα χθες το βράδυ από την Τσεχία. Είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και στη Βουλή και στη Γερουσία της Τσεχίας. Και αυτό τους έλεγα. Ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Ότι δεν μπορείτε να μας αφήνετε μόνους. Και τους έλεγα επίσης αυτά τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι συντεταγμένα πηγαίνω και μιλάω, για παράδειγμα για τη Frontex. Γιατί ορθώς ο Πρωθυπουργός έθεσε ότι η Frontex είναι ένας υποβοηθητικός μηχανισμός, αλλά ότι θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, συνοριοφυλακή, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα. Ναι, όμως εδώ πέρα υπάρχει ο παράγοντας των χωρών Visegrand. Έχουμε τον Όρμπαν που πλέον ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος ήταν το μαύρο πρόβατο του δημοκρατικού τόξου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαφνικά βλέπουμε ότι η δική του γραμμή περνάει και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Αυτό που με έκανε εντύπωση. Τον Υπουργό Εσωτερικών της κυρίας Μέρκελ, που εκεί έχουν θέματα. Τώρα δεν ξέρω σε πόσους μπορεί να κάνει εντύπωση, αλλά πάντως εγώ της το επεσήμανα ότι δεν περιμέναμε πως η Τσεχία θα έδινε τα κλειδιά των χειρισμών της στους Αυστριακούς. Η οποία Αυστριακή από την άλλη την πλευρά είναι σε ένα περίεργο παιχνίδι με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεχόμενη την Αλβανία μαζί με τα Σκόπια, μαζί με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την ώρα που άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία αντιδρούν. Βλέπετε ότι στο γεωπολιτικό χάρτη της Ευρώπης συμφέροντα υπερισχύουν πολλές και πάντοτε έτσι ήταν στην ιστορία. Στο θέμα του προσφυγικού, εσείς ως κυβέρνηση θα διεκδικήσετε πέρα από τους πόρους και την ενίσχυση της Frontex, δεν θα πρέπει... Αντικατάσταση της Frontex ζητάμε. Και αντικατάσταση με ουσιαστικά ένα σώμα ακτοφυλακής το οποίο θα είναι... Και συνοριοφυλακής. Και συνοριοφυλακής. Το θέμα όμως εδώ δεν είναι και πώς αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στις χώρες της πρώτης υποδοχής. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, από τη μία δεν δέχονται τις μετεγκαταστάσεις. Σύμφωνοι, όμως, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Ξαφνικά, μετά από 40 χρόνια, ο δυτικός κόσμος, να τον πω έτσι, ξύπνησε και άρχισε να ασχολείται με την Αφρική. Το είδα στο Αμπιτζάν, το είδα στην Σύνοδο Κορυφής Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40 χρόνια αφήσαμε την Αφρική σε αυτή την αφασία στην οποία βρισκόταν και βεβαίως με βάση και το πολιτικό σύστημα που έχουν αρκετές από τις χώρες αυτές, είχαμε ροή μεταναστών προς άλλες κατευθύνσεις. Αυτό κάποια στιγμή το πληρώνει ο υπόλοιπος κόσμος. Και αυτό ήταν κάτι που τονίστηκε και από την περίπτωση και από την πλευρά του κ. Μακρόν και από την πλευρά τη κ. Μέρκελ και επιτρέψτε να το πω και από την πλευρά τη Ελλάδα. Αυτό που για μας έχει σημασία είναι ότι δεν μπορεί κανένας, επειδή η Ιταλία και η Ελλάδα είμαστε χώρες υποδοχής, εμάς να μας νομίζουν ότι είμαστε αποθήκες ψυχών. Και ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζω ότι εχθές έθεσε ευθέως το θέμα της αλλαγής της συνθήκης του Δουβλίνου. Αυτό είναι, νομίζω, και ο πρωταρχικός παράγοντας που γετοποίησε. Την οποία να θυμίσω ότι το 2002 την υπέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου, ως Υπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια, μέσα σε όλο αυτό, εγώ στην αρχή ξεκίνησα την εκπομπή με το Sting από το Ηρώδιο. Σωστό. Καλά κάνατε. Δηλαδή, με την έννοια ότι υπάρχουν οι ακραίες φωνές, αλλά βγαίνει και το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει το προσφυγικό παρά τα οικονομικά προβλήματα, την κρίση, με έναν τρόπο όπου είναι υπόδειγμα. Και υμνείται από πολλούς και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση από έναν παγκοσμίου εμβέλειας και φήμης Βρετανό δημιουργό. Είναι, επιτρέψτε μου και κάνω αυτή την γέφυρα για να πω ότι το θέμα το μεταναστευτικό το έβαλε στην ομιλία του στο Ζάπιο και ο πρόεδρος, αν ξέρω την Ελλήνων, ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος έχει παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς να φροντίζουμε για μια αξιοπρεπέστερη συμβίωση. Να το πω έτσι, είναι συμβίωση των ανθρώπων αυτών κοντά μας, χρησιμοποιώντας παλιά και ανενεργά στρατόπεδα. Και νομίζω ότι ο στρατός εκεί, οι ένοπλες δυνάμεις, δούλεψαν πραγματικά με την καρδιά τους σε χρόνο μηδέν να φτιάξουν και τα hotspots και κέντρα υποδοχής. Είναι αληθές αυτό. Φιλοξενίας. Τώρα, σε σχέση με το προσφυγικό, πάμε τώρα δηλαδή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής σταθερότητας, Τουρκία, προσφυγικό και όλα βέβαια είναι ένα puzzle. Και καλό είναι να τα βλέπουμε ως μια μεγάλη εικόνα και να μην είμαστε αποσπασματικοί σχολιαστές ή αναλυτές διαφόρων θεμάτων. Και εδώ θα βάλω τα δύσκολα. Πάμε στο θέμα της συμφωνίας για το Μακεδονικό. Διαβάζω συνέχεια τίτλους ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες σχεδόν έχουν αποσταθεροποιηθεί, φεύγουν στελέχη, εσωτερικά προβλήματα, θα ρίξετε την κυβέρνηση.
Τι γίνεται τελικά με αυτό το θέμα? Ξέρετε, χαμογελώ διότι ακούω όλα αυτά τα σενάρια, ενδεχομένως επειδή έχουν τσιμπήσει μια-δυο λέξεις και από στελέχη τον ΑΝΕΛ, κανείς δεν θα δείξει καμιά κυβέρνηση. Είναι σαφές από την πρώτη στιγμή, δεσμευμένος και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ από, από τα τρία εθνικά συμβούλια που υπήρχε ομόφωνη απόφαση να μην γίνει δεκτή ονομασία με το όνομα Μακεδονία. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ο κύριος Πάνος Καμένος ότι αυτό οι ΑΝΕΛ θα το δεχθούν. Την ώρα όπου από την άλλη την πλευρά προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε ποια είναι η θέση που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία, η τριχοτομημένη επάνω στο θέμα το μακεδονικό, το εντός ή εκτός εισαγωγικών, εγώ θα το βάλω σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ξέρετε, έχουμε ξαναπεράσει τέτοια δοκιμασία. Να σας θυμίσω μια μεγάλη διαρροή την οποία είχαμε το φθινόπωρο του 12 ή το χειμώνα του 12 ή του 13, που φύγανε βουλευτές. Παρ' όλα αυτά όμως όχι προσαντέξαμε, μείναμε, κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το 12 και το 15. Θέλω να πω ότι να μην ανησυχούν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας αποδυναμώσουν και κυρίως να μας βάλουν σε μια συγκρουσιακή τροχιά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος ο Καμένος έχει πει μαζί μέχρι το τέλος με τον Αλέξη. Και νομίζω ότι φάνηκε όμως και στο Ζάπιο αυτό. Αποχώρησαν όμως στελέχη σας, κύριε Υπουργέ. Αποχώρησε ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης Καμένος, η Μανταλένα Παπαδοπούλου, μέχρι πρώτη ως εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελληνών. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος καταρχήν διαγράφει. Από εκεί και πέρα, ναι, στενοχωριέμαι για κάποια στελέχη που φύγαν. Έφυγαν κάποια που ήταν πραγματικά αξιόμαχα στελέχη, έφυγαν κάποια άλλα που δεν ξέρω, μπορεί να είχαν και άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Άλλος να θέλει να γίνει υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή του κάπου εκεί στη Μακεδονία και να θέλει από τώρα να εγγράψει κάτι σαν παρακαταθήκη. Άλλος που ήθελε να γίνει διοικητής σε νοσοκομείο, αλλά δεν είχε τις δυνατότητες και τις ικανότητες να γίνει. Ξέρετε, όλα αυτά μετράνε μέσα, είναι μέσα στην κουτοπονηριά της πολιτικής, αλλά πιστεύω ότι θα καταλάβουν κάποιοι που έφυγαν, ότι δεν έφυγαν τιμωρώντας ΑΝΕΛ. Έφυγαν επί της ουσίας γίνοντας συνένοχοι και προσχωρώντας στο μπλοκ εκείνο της Νέας Δημοκρατίας που θέλει ντε και καλά να πέσει η κυβέρνηση για να γυρίσει ξανά στην εξουσία, αν γυρίσει με τις εκλογές, για να κουκουλώσει σκάνδαλα και ανομήματα. Λοιπόν, εάν θέλουν να γίνουν συνεταίροι αυτού του κουκουλώματος, μια τους και χαρά τους. Εμείς πάντως έχουμε τις πόρτες ανοιχτές, τους περιμένουμε πίσω και μην εκπλαγείτε εάν ακούσετε επιστροφές. Μάλιστα. Το δίνω έτσι και αυτό σε μια στην ουσία τώρα, ήταν μια καλή κακή συμφωνία. Ήταν προδοτική συμφωνία. Υποχωρήσαμε, δώσαμε εθνικά θέματα. Τι ακριβώς? Κοιτάξτε, ξέρω ότι το θέμα του ονόματος έχει πληγώσει πολλούς. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και το κείμενο της συμφωνίας που πραγματικά έχει πολλές πάρα πολύ καλές θετικές παραμέτρους για την Ελλάδα. Μας κάνει το λιμάνι της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, δίνει πάρα πολλά προτερήματα στην Ελλάδα και κυρίως να παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο που πρέπει να το παίξει στην περιοχή αυτή. Και ένα τελευταίο πράγμα το οποίο δεν δέχομαι με τίποτα. Για τον άνθρωπο ο οποίος για το Κυπριακό καταχειροκροτεί το από τους Έλληνες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του Νίκου του Κοτζιά. Όπως δεν μπορεί να αμφισβητήσει και του Πάνου του Καμένου. Άρα θα παρακαλέσω ότι όταν κοιτάμε μια συμφωνία, την οποία τη βλέπουμε μέχρι τη μέση και μάλιστα με συγκλονιστικές, τραγικές παραλήψεις του παρελθόντος. Διότι όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση και ο άλλος σου πετάει χαρτιά πάνω στο τραπέζι, ναι, αυτά τα έχετε συμφωνήσει, αυτά έχετε αποδεχθεί, αυτά μας τα έχετε δώσει, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα πάνω σε μια κουβέντα. Και πολύ περισσότερο όταν γεωπολιτικά η περιοχή έχει αναταραχθεί και με την εισβολή των Τούρκων στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή, που έχουν κάνει ένα τόξο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μας. Κύριε Υπουργέ, εκτός από τα τελεσμένα που δημιουργεί μια συμφωνία, η αδράνεια ή ενδεχομένως και κάποιες άλλες συμφωνίες όλων αυτών των χρόνων δημιουργούν και αυτά κάποια τελεσμένα? Είχαν δημιουργηθεί τα τελεσμένα? Κοιτάξτε, για την γειτονική μας χώρα. Τα τελεσμένα ήταν από περασμένες δεκαετίες. Δεν ήταν μόνο στα τελευταία 25 χρόνια, τότε που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και εγώ τον υποστήριζα τότε δημοσιογραφικά, ότι πρέπει να πάμε για μια σύνθετη ονομασία. Και είχα βρεθεί αντίθετος από τον Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς, ναι, αφήσαμε να περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Το οποίο δημιούργησε τα τελεσμένα. Στα αυτιά μου έχω ακόμα στη Νέα Υόρκη τον τότε πρέσβη, στην μόνιμη αντιπροσωπεία του ΟΗΕ, μου λέει ότι μου έχουν δώσει από την Αθήνα 2007, αυτά παρακαλώ, πολύ 2008, την εντολή να διαπραγματεύομαι το Νότια Μακεδονία. Και θα πω και κάτι για πρώτη φορά σήμερα. Θα υπενθυμίσω. Το 1992-93,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μου λέει, σε παρακαλώ, μίλα με τον Τζανίτο Τζανετάκη, γιατί πρέπει κάτι να σου πει. Πηγαίνω και τον βλέπω. Το γραφείο του ήταν στη Βουλή. Και μου λέει, επειδή η εκπομπή σου στον Αντένα είναι πλουραλιστική, την ακούνε πολλοί. Πραγματικά ήταν η κορυφαία σε ακροματικότητα. Όμως σίγουρα σε ακούνε όλοι οι δικοί μας, έτσι μου είπε. Κάνε ένα γκαλοπάκι. Πώς θα θέλανε να λέγονται τα Σκόπια? Θα θέλανε Βόρεια Μακεδονία, θέλανε Μακεδονία. Βγήκε με συγκλονιστικό ποσοστό από τους ακροατές μου. Το Βόρεια Μακεδονία. Τότε. Αυτό κατεγράφει. Και τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, πρώτη του μηνός, την άλλη Κυριακή, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε Εθνικό Συμβούλιο και εκεί νομίζω ότι θα λεχθούν πολλά. Πάντως, τουλάχιστον με τον Προσύνη, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε σύνθετη ονομασία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως, είναι πολύ νωρίς για να γίνονται διάφορα σενάρια. Οι προπυλακισμοί και όλα αυτά που συμβαίνουν, τόσο με στελέχη, κατά στελεχών και βουλευτών υπουργών των Ανεξαρτητών Ελληνών. Χθες μάλιστα είχαμε και μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη όπου δημιουργήθηκαν κάποια θέματα έξω από τα γραφεία σας. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι υποδαβλίζονται και από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή υπάρχει μια υπόγεια σύνδεση? Δεν αποδέχομαι ότι κάποιοι είναι πιο πατριώτες από εμάς. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικά. Για να μην σας πω ότι δεν αποδέχομαι κάποιους να μην σκέφτονται καθόλου το ότι όταν διαπραγματεύεσαι σε μια συμφωνία έχεις και τα θετικά, έχεις και τα αρνητικά, δεν μπορείς να παίρνεις μόνον όταν διαπραγματεύεσαι, θα δώσεις. Σημασία έχει ότι κάποιοι βέβαια πληγώνονται, ιστορικά πληγώνονται για το θέμα της ονομασίας. Να υπενθυμίσω όμως ότι μέσα υπάρχουν τόσες πολλές διευκρινήσεις σε σχέση με την ιστορικότητα της ελληνικής Μακεδονίας, ώστε αυτό τουλάχιστον το πράγμα πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να καταγράφεται. Και βεβαίως όλο το δεύτερο κεφάλαιο, όλο το δεύτερο μέρος των 20 σελίδων που έχει να κάνει με το τι θα γίνει από εδώ και μπρος, όταν θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και δεν βάζω ερωτηματικό πώς θα πορευθούν οι γείτονές μας με τα δημοψηφίσματα κλπ. Βλέπω τις δηλώσεις του κ. Ιβανόφ, ο οποίος λέει ότι εμένα θα με διώξουν εάν πάρει το ναι. Το δημοψήφισμα. Γενικώς έχουν πολύ μεγαλύτερες αναταραχές στα Σκόπια από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει, να φτάσουμε μέχρι τα όρια που έχουμε βάλει και εμείς σαν Ελλάδα για τους Σκοπιανούς. Κλείστε ή μην κλείσετε το θέμα και μετά να επανέλθουμε. Είναι πολύ νωρίς πάντως για να συζητάμε σενάρια. Μάλιστα. Και να δούμε το θέμα της συμφωνίας. Πάντως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν διαλύονται, αυτό σας το λέω κατηγορηματικά. Να δούμε και το θέμα της συμφωνίας στο Eurogroup, γιατί γίνεται η μάχη της γραβάτας. Εσείς φοράτε πάντα γραβάτα διαχρονικά. Ναι. Είναι στις στιλιστικές σας επιλογές. Ο Πρωθυπουργός τη φόρεσε την γραβάτα. Στην προσωπική μου ζωή δεν φοράω γραβάτα. Γιατί στις δημόσιες εμφανίσεις σας, τουλάχιστον. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Και εμείς είχαμε βάλει ένα στοίχημα παλιά για μια γραβάτα. Και την έχω φορέσει. Μια πράσινη γραβάτα που μου δώσατε εσείς, ο φανατικός Παναθηναϊκός, όταν ήμασταν σε ραδιοφωνικό σταθμό μαζί και μου είπατε ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή θα βάλεις γραβάτα. Και τη φορέσατε. Και την έβαλα την άλλη μέρα. Τη φόρεσε και ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, στην ουσία της συμφωνίας, όντως ήταν ένα στοίχημα που κερδίθηκε, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά για το αν η συμφωνία είναι καλή αυτή, αν πληρεί του στόχου. Σας είπα, η άποψή μου είναι ότι ανεξάρτητα με το θέμα της, ότι το θέμα της ονομασίας πληγώνει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Με αυτό δεν συμφωνούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι δικαιούμαι να την λέω, η συμφωνία αυτή έχει και πάρα πολλά θετικά. Μη σας πω ότι πλειοψηφούν τα θετικά σε σχέση με τον ρόλο, τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή αυτή. Και κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον εμένα προκάλεσε σοκ. Αυτή η επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που έριξαν δύο ανθρώπους στη θάλασσα, στο Θερμαϊκό. Τι μου λέτε τώρα? Απαράδεκτο. Με συγχωρείτε. Απάνθρωποι. Μισάνθρωποι. Κτίνη. Επιτρέψτε μου να πω τη φράση που χρησιμοποίησα όταν χτες έκανα ένα tweet σχετικό. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία όταν θα συλληφθούν. Δεν είναι δυνατόν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα του να κάνει στη ζωή του, την προσωπική του ζωή, όταν δεν ενοχλεί πολύ περισσότερο τον άλλον, αυτό που θέλει, αυτό που πιστεύει, αυτό που νομίζει, να είναι αυτό που θέλει να είναι. Είναι δυνατόν? Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ πάντοτε ήμουνα, και μάλιστα διαφωνούσα και με ορισμένα στελέχη των ΑΝΕΛ, πάντοτε ήμουνα υπέρ της ελευθερίας στην ατομικότητα ενός ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποδεχθώ τέτοιες συμπεριφορές. Έσχος.
Έσχος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Και κύριε Υπουργέ, τώρα θέλω να μου σχολιάσετε ένα δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής, για να το κλείσουμε, ναι. Σε σχέση με τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, ότι σκέφτονται στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, να μπει και αυτό το θέμα. Εδώ, εσείς, ποια είναι η θέση σας, γιατί είναι γνωστές οι σχέσεις με την Εκκλησία. Έχω πει επανειλημμένο ότι πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη κράτους και εκκλησίας. Διακριτή η ρόλη. Και αυτό το βλέπω σε πολλές εκφάνσεις, ότι μπερδεύονται τα πράγματα. Και επίσης, από τα δημοσιογραφικά μου χρόνια, επίσης τόνιζα διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Θυμάμαι και τη συγχωρημένη τη μάνα μου που μου λέγε, παιδί μου, μίλα και για αυτό το θέμα. Και ναι, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Άλλη δουλειά κάνει ο ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος. Και σας πω, σας το λέω εγώ, ο οποίος κάθε μέρα θα κάνω την προσευχή μου, θα κάνω το σταυρό μου. Αυτό είναι άποψη του Terence Quick ή θα είναι η θέση των ανεξαρτήτων? Δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Δεν το έχουμε συζητήσει. Φαντάζομαι ότι θα γίνει συζήτηση και θα είναι και αρκετά ζωηρή μέσα στους ΑΝΕΛ. Αλλά η δική μου η θέση είναι αυτή και αυτή θα υποστηρίξω. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σώστε παρακαλώ πολύ μέσα σε όλα και τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Αν είχαμε το θέμα με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη, ναι, που πήρε πολύ μεγάλη διάσταση. Και καλά κάνατε στα ρεπορτάζ σας. Και το κάναμε στα ρεπορτάζ. Όμως εκεί υπάρχει ένα θέμα για τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στην Ινδία. Στην Ινδία, στο Τζαϊπούρ, ναι, όπου υπάρχει ο μεγάλος ολόφος για να ανέβουν οι τουρίστες επάνω στο παλάτι, ελέφαντος ανεβάζουν, υπάρχει κανονισμός εργασίας για τους ελέφαντες. Μόνο δύο διαδρομές την ημέρα μπορούν να κάνουν. Κυβέρνηση είσαστε, κύριε Κουίκ. Το ξέρω και γι' αυτό πρέπει να αναλάβει δράση το γρηγορότερο για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης. Δηλαδή, μην το αφήνουμε το θέμα. Αυτό συμφωνώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μια έκτακτη είδηση, γιατί είχαμε σεισμική δόνηση στην Καλαμάτα, 5,4 της κλίμακας Ρίχτερ, αν δεν κάνω λάθος.